Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα ελληνοτουρκικά θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν στρογγυλεύει την άποψή του. Η παρουσία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έλεγα ότι είναι πολύ δυναμική σε αυτά τα θέματα. Καλεσμένος του Μιλιτέρ είναι ο Δόκτωρ Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε Φίλη, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Διδάσκετε βέβαια και στη Λευκοσία σε ένα κολέγιο και είσαστε και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να βάλω όλους τους τίτλους. Στο Πανεπιστήμιο διδάσκουν καθηγητής, επίκουρος καθηγητής στο Λίδρα College, στη Λευκοσία. Διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Εθνικής Άμυνας και στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ στην Αγγλία. Καλό είναι να τα λέμε, γιατί δεν μας χωρά να τα γράφουμε όλα από κάτω στους καλεσμένους μας. Έχουν συνήθως πλούσιο βιογραφικό όπως εσείς. Κύριε Φίλη, όπως είπα. Αφού το λέμε όλο. Στο Κολέγιο Αθηνών. Ωραία. Επειδή παρακολουθώ τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, είπα και στον πρόλογό μου ότι είσαστε από τους ανθρώπους που δεν μασάνε τα λόγια τους στα ελληνοτουρκικά. Έχετε κάποιες απόψεις οι οποίες θα χαρακτηρίζονταν δυναμικές, και λέω δυναμικές σε σχέση με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην Αθήνα για τα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα μπορούμε να περιμένουμε διερευνητικές το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου, όπως λένε οι πληροφορίες? Το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου, κύριε Καρβουνόπουλο, είναι ακριβώς σε 10 μέρες από τώρα. Θεωρητικά, εάν και εφόσον ο κύριος Ερντογάν αποφασίσει να βγάλει όλο τον στόλο του έξω, όπως λένε 87 καράβια, προφανώς μετράνε και τα ρημουλκά στο συγκεκριμένο θέμα, και δεκάδες αεροσκάφη, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας κυβερνήτης ο οποίος θα θεωρούσε ότι είναι πολιτικός ορθόν και είναι νουνευχές από την πλευρά του να αποδεχθεί μία τέτοια προσβλητική προσπάθεια, συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, και ταυτοχρόνως, ώστε να μην συμβαίνει τίποτα, να προχωράει σε διερευνητικές εντολές, σε διερευνητικές διαπραγματεύσεις. Νομίζω λοιπόν και συζητήσεις. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ελληνική πλευρά. Είναι ήδη δύσκολο και το εσωτερικό πολιτικό κλίμα αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι εάν η Τουρκία κάνει αυτά τα οποία λέει, δηλαδή έχουμε μία άσκηση Μαβί Βατάν και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι θα κάνουμε τέτοιες συζητήσεις αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστά επισημάνατε την προσβλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Δεν είναι μόνο η άσκηση που ανακοίνωσε. Όλη αυτή την περίοδο και ειδικά μετά από την πρώτη επαφή που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι πολύ απαξιωτικές και προσβλητικές προς την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Πού το αποδίδεται αυτό? Γιατί ο Ερντογάν μας τυπάει τόσο δυνατά, σαν να θέλει να προκαλέσει κάποια αντίδραση από την Αθήνα? Αφήνοντας τοποθετήσεις του τύπου «είναι το DNA των Σελτζούκων» ή οτιδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί τα τελευταία 10 χρόνια μας μετράνε. Πάντα μας μετράγαν οι Τούρκοι. Και έχουν φτάσει στο συμπέρασμα, δικό του συμπέρασμα, αυθαίρετο εγώ θα έλεγα συμπέρασμα, ότι πλέον είναι ή τώρα ή ποτέ. Δηλαδή η Ελλάδα θεωρούν ότι βρίσκεται σε έσχατο σημείο αδυναμίας, στρατιωτικό, ίσως και στο πολιτικό σύστημα να είναι αποδυναμωμένο και ελεγχόμενο, ή εν πάση περιπτώσει να μην μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και βγάζουν όλο αυτό τον ψυχισμό τους, γιατί εγώ η εκτίμησή μου για εμάς που έχουμε ασχοληθεί και με την Τουρκία, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με θέματα ταυτότητας, εν πάση περιπτώσει, βγάζουν όλο αυτό το κόμπλεξ κατωτερότητας που νιώθουν, αλλά επίσης και αυτό τον αυτοκρατορικό ίστρο τον οποίο έχουν, διότι ας μην ξεχνάμε την εποχή των γιαγιάδων μας, ο Οθωμανός είχε αυτοκρατορία. Όπως και να το πει κανείς, όσο αδύναμη και να ήταν, είχε αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν ο Τούρκος αυτή τη στιγμή, αυτό που εκφράζει ο κύριος Ερντογάν, μπορείτε να δείτε ότι δεν το εκφράζει μόνο ο κύριος Ερντογάν. Το εκφράζουν και όλοι συναυτό, αλλά το εκφράζει και όλο το πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα της Τουρκίας εν πωλής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι πιο βαθύ. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι οι Έλληνες, πρώτον και κύριον, είμαστε στασιαστές στα μάτια τους,
από τότε που έγινε η Ελληνική Επανάσταση πριν 200 χρόνια ακριβώς, και θα πρέπει να επανέλθουμε στις αγκάλες της μαμάς Οθωμανικής, νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας, και θα είμαστε ένα κράτος δορυφόρος, όπως η Ελλάδα, όπως η Κύπρος και έτσι και η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό που το οποίο λένε δεν το λένε τυχαία. Αυτό νομίζω, ξέρετε, οι Έλληνες πολιτικοί θεωρούν ότι είναι πολιτικό ορθόν και έφευκτο και απλό να πούνε εντάξει μωρέ υπερβάλλουν οι Τούρκοι. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπερβάλλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι αυτά τα πιστεύουν τα οποία λένε και έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι από τα τελευταία 10 χρόνια η αδυναμία μας, η θεωρητική αδυναμία μας είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να έχει αλλάξει ισορροπία δυνάμεων και θα προσπαθήσουν ακριβώς να εκμεταλλευτούν αυτή την θεωρούμενη από τους ιδίους αλλαγή στην ισορροπία. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Προετοιμάζουν το λαό τους, ετοιμάζουν την κοινή τους γνώμη για αυτό που πρόκειται να συμβεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και αυτό το έχετε επισημάνει και εσείς πολλές φορές, ότι ο Τούρκος ποτέ δεν λέει κάτι το οποίο δεν κάνει ή εν πάση περιπτώσει δεν προσπαθεί να κάνει, δεν έχει προσπαθήσει να κάνει. Το δουλεύουνε και θα το βρούμε μπροστά μας, θεωρώ, τους επόμενους μήνες και χρόνια. Έχετε δώσει κάποια εξήγηση στην ελληνική στάση, και τι εννοώ? Όταν ξεκίνησε η κρίση στα τέλη Ιουλίου, υπήρξε μια πράγματι δυναμική αντίδραση ελληνική. Είχαμε μια αστραπία κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και αυτό έδειξε ότι είχε ένα αποτέλεσμα. Ο τουρκικός στόλος μαζεύτηκε στους ναυτάθμους και φάνηκε ότι, εν πάση περιπτώσει, στείλαμε το μήνυμα που λέμε ότι πρέπει να στέλνουμε της αποτροπής. Στη δεύτερη φάση της κρίσης όμως, είχαμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, μια πολύ πιο ήπια, έτσι να το πω ευγενικά, αντιμετώπιση, η οποία μάλλον έστειλε ένα τελείως διαφορετικό στην Τουρκία, μήνυμα στην Τουρκία. Γιατί πιστεύετε είχαμε αυτή την αλλαγή? Υπακούμε στις συμβουλές των συμμάχων ότι, εν πάση περιπτώσει, ηρεμήστε και θα βρούμε μια λύση διπλωματική? Ναι, είναι πολύ παραγωγικό νομίζω το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον είναι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είμαστε μια πολιτισμένη δυτική δημοκρατία με όλα τα στραβά που έχει. Είμαστε όμως, έτσι, και έχει αγωνιστεί ο ελληνικός λαός για να το φτιάξει αυτό. Οπότε θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι μια τελευταία επιλογή και ένα έσχατο μέτρο. Κατανοητό. Το πολιτικό μας σύστημα είναι εκπαιδευμένο να του λύνουν τα προβλήματα οι άλλοι ή όταν δεν μπορεί να λυθεί να τα βάλει κάτω από το χαλί. Δηλαδή 40 χρόνια, 50 ήταν μέχρι την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και λίγο μετά, ήταν όλοι απλά σκεφτόντουσαν θα έρθει ο θείος Σαμ και θα καθαρίσει ή εν πάση περιπτώσει θα τα βρούμε μέσω του θείου Σαμ. Από εκεί και ύστερα όμως που το διπολικό σύστημα μετατράπηκε σε ένα πολυπολικό, έτσι όπως γίνεται, δηλαδή αυτή η μονοπολική στιγμή που λέμε στις διεθνείς σχέσεις, στη δεκαετία του 90 όπου μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη ηγεμονεύουσα δύναμη, έχει φύγει. Έχουμε φτάσει σε ένα πολυπολικό αυτή τη στιγμή κόσμο, τουλάχιστον με τρεις πόλους εξουσίας σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή την Ουάσιγκτον, τη Μόσχα και το Πεκίνο, έναν ημι-οικονομικό, ημι-πολιτικό πόλο εξουσίας που είναι οι Βρυξέλλες και με μικρότερες μεγάλες δυνάμεις και περιφερειακές. Μέσα σε αυτό το σύστημα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάποιος ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος σε τέτοιου τύπου υψηλή στρατηγική σχεδιασμούς και σε δύσκολα και απαιτητικά περιβάλλοντα. Άρα λοιπόν το δεύτερο είναι ότι δεν είναι εκπαιδευμένο το πολιτικό μας σύστημα. Είναι αυτό που πολύ απλά λέμε, δεν υπάρχει στρατηγική κουλτούρα. Ήταν εύκολη υπόθεση στον ψυχρό πόλεμο και όπως ξέρετε όλο το πολιτικό μας σύστημα, η ηγεμονεύουσα τάξη και οι περισσότεροι είναι απευθείας παράγωγα της δεκαετίας του 80, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Άρα λοιπόν το δεύτερο είναι ότι δεν είναι έτοιμο το σύστημα και δεν είναι έτοιμο το κράτος μας να διαχειριστεί τέτοιου τύπου κρίσης, διότι θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Και μην ακούσουμε την καραμέλα ότι έχουμε σύμβουλο. Έτσι, γιατί ο σύμβουλος δεν έχει καμία σχέση με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και το τρίτο το οποίο μπορεί να συμβαίνει είναι πραγματικά ότι ίσως μπορεί και να υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις εννοώ, δεν θα πω, υποσχέσεις εν πάση περιπτώσει, ή ακούμε συμμάχους οι οποίοι λένε όχι, ελάτε να τα βρούμε και μην ανησυχείτε και η Τουρκία δεν είναι ακριβώς έτσι όπως είναι. Ένα άλλο έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπαμε και πριν, ότι την Τουρκία δεν τη διαβάζουμε σωστά. Νομίζουμε ότι η Τουρκία του κυρίου Ερντογάν είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια της Τουρκίας των Κεμαλικών. Όχι. Η Τουρκία του κυρίου Ερντογάν είναι μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία θεωρεί ότι πλέον ήρθε η ώρα να αλλάξει το status quo.
Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλέγμα, επειδή πλέον η Τουρκία είναι αναθεωρητική, άρα δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί και να το πάμε πιο πέρα την όλη υπόθεση, διότι φτάσαμε στον τοίχο, φίλε Πάρη, κύριε Καρβουνόπουλε. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι μορφώνεται το πολιτικό μας σύστημα σιγά σιγά σε μία άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων, αλλά υπάρχουν ακόμα και αγγυλώσεις του παρελθόντος. Άρα έχουμε αυτή τη σύγκρουση που συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό από τη μία μπορούμε να δούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αντίληψη, γιατί οι άνθρωποι, όταν έχουμε κυβερνήσεις των αρίστων, έχουμε πολλά διδακτορικά εκεί πέρα. Όταν λοιπόν αυτά τα διδακτορικά δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, και η πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν και οι μη άριστοι που έχουν διδακτορικά, τους λένε ότι αυτό στη δικιά τους δουλειά, στους μη άριστους που έχουν διδακτορικά και ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, λένε ότι δεν πάμε, πάμε στραβά έτσι όπως πάμε. Εν πάση περιπτώσει το ακούνε. Αλλά ταυτοχρόνως έχουμε και τις αγγυλώσεις του παρελθόντος. Οπότε έχουμε αυτή την επαμφωτερίζουσα κατάσταση, όπου η Τουρκία δεν παίρνει το μήνυμα το οποίο θα έπρεπε να πάρει. Δηλαδή, πήρε από τις ένοπλες δυνάμεις το μήνυμα ότι εδώ, ξέρετε, παρά τα 10 χρόνια ανομβρίας, οι ένοπλες δυνάμεις μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι αϊκίνητες, έχουμε αποτρεπτική ισχύ και θα αυξηθεί η αποτρεπτική ισχύ μας, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι πιστεύουν ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα πρόκειται να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του για να αντιμετωπίσει τον τουρκικό επεκτατισμό. Και εδώ είναι η αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδος. Όπως είπατε σωστά, δεν διαβάζουμε την Τουρκία εδώ και χρόνια, νομίζω. Και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Τουρκία μετά τα ίμια και όταν ανέλαβε τα ηνία της Ερντογάν, άρχισε να χτίζει έναν στρατιωτικό μηχανισμό ουσιαστικά από την αρχή, εν πάση περιπτώσει να ενισχύει τον ήδη υπάρχον στρατιωτικό μηχανισμό που είχε. Το τι έγινε σε εμάς νομίζω είναι γνωστό σε όλους. Ναι, πήγαμε προς τελείως άλλη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, είμαστε μια ισχυρή χώρα σε ό,τι αφορά τις ενόπλες δυνάμεις και γι' αυτό προκαλεί απορία γιατί δεν βάζουμε. Εγώ δεν λέω να κάνουμε πόλεμο προς Θεού και δεν πιστεύω ότι και η Τουρκία θα τολμήσει να κάνει ένα πόλεμο έτσι εύκολα με την Ελλάδα. Αλλά γιατί στο μείγμα της αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης δεν βάζουμε περισσότερο το στρατιωτικό μηχανισμό να παίξει μπάλα, έτσι να το πω λαϊκά. Φοβούνται. Σε όλα αυτά υπάρχει ο φόβος. Σε όλα αυτά υπάρχει ακόμα το κόμπλεξ, θα μου επιτρέψει να το πω, της δικτατορίας. Σε όλα αυτά υπάρχει ακόμα το κόμπλεξ του τι είναι ο στρατός, τι είναι ο αξιωματικός, τι είναι ο στρατηγός. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος, ας μου επιτρέψετε να το πω, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, είναι πολύ παραγωγικό το όλο θέμα. Και δεύτερον και κυριότερον, θεωρώ ότι δεν θέλουν επουδενή να χαρακτηριστούν από τον διεθνή παράγοντα ή από τους φίλους μας και εταίρους μας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα ξεκινήσουμε τον καυγά. Καταλαβαίνετε όμως ότι με αυτό το θέμα, όταν λειτουργούμε έτσι, και θα σας το πω πολύ απλά, γίνεται η επακούμβηση, έτσι. Ήταν Τετάρτη ή μεσημέρι, νομίζω. Βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός και κάνει ένα διάγγελμα. Στο διάγγελμα λέει η Ελλάς δεν θα χτυπήσει ποτέ πρώτη. Έχει φύγει η ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου λαβωμένη και εμείς με διάγγελμα ζητάμε συγγνώμη που έγινε αυτό. Και ταυτοχρόνως λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τούρκο, μην είναι ήσυχος αγόρι μου. Εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε κάτι που θα σε πειράξει. Οπότε αφήνεις όλο το γήπεδο στον Νεοθωμανό να χτυπήσει όπου, όπως και όποτε θέλει. Αυτό λοιπόν δεν είναι στρατηγική. Ακόμα και αν θες να το κάνεις, ποιος άνθρωπος έβαλε τα λόγια, τέτοια λόγια, σε ένα τέτοιο τόσο σοβαρό διάγγελμα? Ποιος άνθρωπος το έκανε αυτό? Αυτό ήταν πολύ κακή υπηρεσία και προς τον ίδιο τον αρχηγό του ελληνικού κράτους, εν πάση περιπτώσει της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό, και είχε πολύ κακή υπηρεσία προς την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει μέχρι τα 6 μίλια είναι εκεί που εμείς θα απαντήσουμε, από εκεί και ύστερα δηλαδή δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία? Για ποιο λόγο το τσισμένο είναι στα 7 αυτή τη στιγμή? Γιατί αυτοί έχουν διαβάσει ότι εμείς θα ασχοληθούμε μέχρι τα 6 μίλια. Όταν όμως θα πάει και θα σου βάλει τον γεωτρύπανο στα 6,5 μίλια ή στα 7, τότε τι θα κάνουμε? Να ρωτήσω εγώ ως δημοσιογράφος το ρητορικό αυτό ερώτημα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ρητορικό, μπορεί να το αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Τι θα κάνουμε τότε? Θα βγαίνουν οι πολιτικοί μας και θα λένε είναι μέχρι τα 6 μίλια η κυριαρχία μας? Υπάρχει πολιτικός στον πλανήτη?
Αυτά δεν συμβαίνουν και το συνηθίζω το παράδειγμα γιατί ξέρω μία περίπτωση μόνο. Την Κίνα με την Κυργυζία. Η Κίνα με την Κυργυζία κάνανε διαπραγματεύσεις και επειδή είχε χρέος η Κυργυζία προς την Κίνα, τους έδωσαν έδαφος. Και μετά τους ξαναδώσαν έδαφος γιατί είχε, νομίζω, κάποιο ορυχείο. Είχε πάρει η Κίνα και έπρεπε, ήθελε κάπως να υπάρξει κάποια διαρρύθμιση εμπορική. Δεν είμαστε εμείς Κυργυζία και δεν είναι η Τουρκία η Κίνα. Λοιπόν, απλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι είναι μια πολύ επιθετική χώρα και εμείς επειδή δεν έχουμε συνηθίσει σε μια τέτοια κατάσταση, ή εν πάση περιπτώσει το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει συνηθίσει, βρίσκεται σε μια κατάσταση, τι να πω, να το πω νιρβάνα, να το πω άρνησης, να το πω ότι δεν, ότι δεν κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνει ξορκίζει το κακό. Λοιπόν, όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου, δεν είναι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι γενικά όλο το πολιτικό σύστημα, έβγαινε με μια φωνή να τους εξηγήσει ότι την περίπτωση που θα πάνε να κάνουν σημειακή κρίση στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, αυτό θα σημαίνει πλήρη ελληνοτουρκικό πόλεμο και να το κάνει ξεκάθαρο και στους Αμερικανούς και στους Ρώσους και στους Κινέζους και στους Ευρωπαίους φίλους μας. Είναι αυτό που λέμε αξιοπιστία απειλής. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Δεν είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό που απειλούμε. Και επειδή το έχουμε καταλάβει και το έχουν καταλάβει ότι το έχουν καταλάβει άλλοι, έχουμε κόψει και να τον απειλούμε κιόλας. Άρα λοιπόν θα υποστούμε τις συνέπειες κάποιας χώρας η οποία από τους άλλους θεωρείται ως μη αξιόπιστη. Ασχέτως το τι θα γίνει όταν θα γίνει η κρίση, βέβαια, έτσι. Εγώ αυτό που λέω για να είμαι ξεκάθαρος είναι ότι δεν θα αποφύγουμε τον καυγά έτσι όπως πηγαίνουμε. Το τι θα συμβεί στον καυγά, ας πρόσεχε ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία το τι θα γίνει μετά. Αλλά τον καυγά που θέλουμε να αποφύγουμε, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να τον τραβάει ο οργανισμός μας. Ναι, η αλήθεια είναι, για να προσθέσω αυτά που είπατε, ότι έχουμε και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα για το πώς αντιδρά το πολιτικό μας σύστημα. Υπήρξε αυτό το fake news με την παρενόχληση του ΣΕΣΜΕ. Και έκανε σε όλους μας εντύπωση, ειδικά σε εμάς που είμαστε πολλά χρόνια σε αυτό το ρεπορτάζ, ο τρόπος με το οποίο σπεύσαμε με διαρροές να διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πτήση ελληνικών F-16 πάνω από το ΣΕΣΜΕ, λες και θα ήταν λάθος αν είχε υπάρξει δηλαδή. Και λέω, επικαλούμε τις αναμνήσεις μας, γιατί θυμάμαι παλιά ότι και μόνο η φήμη ότι θα έβγαινε το ΣΕΣΜΕ ήταν πρώτο θέμα για πολλές μέρες στον ελληνικό τύπο. Και εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στην προετοιμασία της ελληνικής κοινή γνώμης, την οποία ξέρετε, πολλοί πολιτικοί με τους οποίους συζητάμε λένε ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και άρα, ό,τι είναι να περάσει, θα περάσει. Και αυτό τι είναι, είναι μαρκετίστες οι πολιτικοί μας. Το δεν ασχολείται, ο κόσμος θα ασχοληθεί όταν θα υπάρξει κατάρρευση της αποτροπής της χώρας και κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας. Τότε να δούμε τι θα λένε αν ασχολείται ο κόσμος. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό που λένε δεν ασχολείται. Ή υπάρχει και η άλλη άποψη ότι ο κόσμος λέει θα στείλει το παιδί του στον πόλεμο. Γιατί το 1940 πιστεύετε ότι οι μανάδες λέγανε στα παιδιά τους «Αχ, άντε πότε θα μας την πέσουν οι Ιταλοί για να τα στείλω εγώ στον πόλεμο να κυνηγάει με τα τσαρούχια το Μουσολίνι». Αυτές είναι φτηνές δικαιολογίες. Ποτέ κανένας δεν θα είναι έτοιμος να πολεμήσει ως άνθρωπος, ως ψυχή, ως έθνος, όπως ποτέ και κανένας δεν είναι έτοιμος όταν θα χάσει τους γονείς του, είτε είναι 110 χρονών, είτε είναι 50 ο πατέρας και η μητέρα, είτε όταν θα φτάσει η τελευταία μέρα του καθενός μας. Ποτέ και κανένας δεν θα είναι έτοιμος. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Δεν είναι. Είναι αθλειότητα το να λέει κάποιος κάτι τέτοιο. Δεν είναι υπεύθυνοι ο καθένας που μένει στο Περιστέρι, στη Θεσσαλονίκη, στην Κηφισιά ή στην Εκάλη για το να υπερασπίσει τα πάτρια εδάφη. Αυτούς που έχουμε ψηφίσει τους έχουν βάλει για να το υπερασπίσουν. Και πού το ξέρουν όλοι αυτοί οι φωστήρες ότι αν υπάρξει τέτοιο πρόβλημα δεν θα υπάρξει αντίδραση του ελληνικού λαού. Θα το χρησιμοποιήσω. Ξέρετε τι έλεγε ο Τζον Λοκ, ο μεγάλος αυτός πολιτικός φιλόσοφος. Έλεγε ότι ο λαός έχει αισθητήριο. Προσέξτε. Έχει αισθητήριο. Το general feeling, το έλεγε στα αγγλικά, το γενικό αίσθημα του λαού. Όταν ο λαός καταλαβαίνει ότι κάτι δεν θα πάει καλά ή ότι η μια κυβέρνηση δεν λειτουργεί προς όφελος των εθνικών της συμφερόντων ή των συμφερόντων της κοινωνίας, τότε θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση. Και υπάρχει αντίδραση, η οποία ο Τζον Λοκ έχει χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους πώς μπορεί να αντιδράσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι υπεύθυνος ο κάθε Έλληνας πολίτης για το τι θα κάνει η Τουρκία. Είναι υπεύθυνος ο πολιτικός. Γι' αυτό έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν τέτοια εφιολογήματα την ώρα της κρίσης, την ώρα που θα συνομιλήσουμε με την ιστορία με τους Τούρκους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε φρόνημα. Και ξέρετε τι, μου είχαν στείλει μια φωτογραφία, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση. Μετά που έγινε η επακούμβηση, σε κάποιο καφέ, ας πούμε, ήμασταν ανοιχτά τότε, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, είχε κάποιος, έλεγε, μισό η τιμή για όλο το πλήρωμα της φρεγάτας Λίμνου, τζάπα για τον καπετάνιο. Αυτό είναι το φρόνημα. Και αυτό είναι το τρομερό, ότι προσέξτε, είναι πολύ χαρακτηριστικά παράδειγμα αυτό που είπατε για το φρόνημα, αυτό που έγινε με την επακούμβηση. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Πότε βγήκε επισήμως το ελληνικό κράτος και είπε τι ακριβώς έγινε? Όταν βγήκε ο Τούρκος και είπε τους δώσαμε την απάντηση. Δηλαδή, αναγκάστηκαν να το πούνε. Αν δεν έβγαινε ο Ερντογάν να πει αυτή την αμετροέπεια, την ηλικιότητα. Μέχρι τότε, κύριε φίλη, μέχρι τότε μας ζητούσαν να μην το γράψουμε. Για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, αυτό δεν θα δίνει φρόνημα στον Έλληνα. Όταν βγήκαμε και το είπαμε, δεν εξυψώθηκε το ηθικό? Διάολε, δεν είπαμε μπράβο στην κυβέρνηση, σε τελική ανάλυση και στις ενόπλες δυνάμεις μας? Δηλαδή, είναι τόσο τυφλοί που δεν καταλαβαίνουν και ποιο είναι και το συμφέρον τους. Να σας πω τι συμβαίνει με τον κόσμο, τι πιστεύω εγώ και έχουν αυτή την εντύπωση. Ο κόσμος δεν πιστεύει. Και όχι άδικα και εμάς τους δημοσιογράφους, δηλαδή δεν πιστεύει ότι τα πράγματα είναι τόσο άσχημα όσο τα γράφουμε, όσο τα λέμε, και θεωρούν ότι πιθανόν είναι πολύ υπερβολικά αυτά που λέμε. Όταν θα ανακαλύψει ότι ίσως δεν είναι έτσι η κατάσταση, τότε ναι, νομίζω και εγώ ότι θα υπάρξει πολύ ξέρετε, μεγάλη γιατί άλλο αντίδραση. Πιστεύει, επειδή εγώ κινούμαι και μου μιλάνε και οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι μου μιλάνε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξέρετε, πιστεύει ότι είναι στημένα. Ναι. Άρα λοιπόν δεν ενδιαφέρεται γιατί είναι απογοητευμένο. Δεν ενδιαφέρει γιατί δεν ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα. Αυτό απεδείχθη με τις συγκεντρώσεις για τη Μακεδονία, κύριε Καρβουνόπουλε. Κάποιοι πιστεύαν εδώ ότι θα το περάσουμε στο έτσι το Σκοπιανό και δεν τρέχει κάστανο. Γιατί πέρασαν 10 χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια, πέρασαν 30 χρόνια. Δεν συνέβη όμως αυτό. Βγήκαν 500.000 πόσοι βγήκαν στη Θεσσαλονίκη και όσοι βγήκαν και στην Αθήνα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει φρόνημα, αλλά ο λαός, για να σηκωθεί, κύριε Καρβουνόπουλε μου, θέλει όραμα και πρέπει να του δώσει η ηγεσία το όραμα. Το όραμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα γενικό το οποίο το μαζεύουμε όλοι και πάμε προς τα εκεί. Κάποιος πρέπει να το ενσαρκώσει αυτό το όραμα. Όταν το όραμά σου είναι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή να έχεις λιγότερο από 3,5% το πρωτογενές πλεόνασμα από τη μία και από την άλλη ο άλλος, ο Ερντογάν σου λέει ότι εγώ σου κάνω τη Μαβί Βαντάν ή το Μισάκι Μιλή. Για πείτε μου, ποιο είναι όραμα? Καλός ή κακός? Είναι μεγάλος ηγέτης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όσο μεγάλος ηγέτης ήταν και ο Χίτλερ. Έτσι. Το πώς θα καταλήξει θα είναι άλλη υπόθεση. Αν θα κάνει καλό ή κακό στο λαό του θα είναι άλλη υπόθεση. Αλλά ότι είναι μεγάλος ηγέτης είναι. Λοιπόν, δεν έχει όραμα ο ελληνικός λαός γιατί δεν του δίνουμε το όραμα που πρέπει. Εγώ όταν επειδή πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη και μέχρι ένα σημείο είχα κάνει και σε συνέδρια κτλ. Μισή ώρα κοίταζα την ελληνική. Είχα κάτσει να δω μία ώρα, μάλλον όχι μισή, να δω τουρκική τηλεόραση. Για να δω τα κανάλια. Ταυτοχρόνως σε prime time, να το πω έτσι, δηλαδή εκεί 7, 8, 9, πριν τις ειδήσεις τους και μετά, είχα δει δύο, το κλασικό Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, τώρα μιλάω πριν 2 χρόνια. Το Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, είχα δει ένα άλλο το οποίο ήταν για τη μικρασιατική καταστροφή. Και δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού του Τούρκου που έκανε το Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή. Σε αυτό έκανε Έλληνα συνταγματάρχη. Και είχα δει κι άλλο ένα το οποίο με τους Σελτζούκους, αν δεν απατώμε. Ταυτοχρόνως σε τρία μεγάλα κανάλια της Τουρκίας, τι παίζουνε? Παίζουνε αυτό το. Την ταυτότητά τους και αυτή την έννοια μεγαλείου την οποία έχουν. Θα μου πείτε εμείς που είμαστε πολύ προοδευτικοί, large και τα έχουμε επιλύσει όλα αυτά, κοίτα τους γελίους τι κάνουν. Ναι, αλλά αυτοί χτίζουν φρόνημα και εμείς ενσυνειδήτως οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ελλάδα, ενσυνειδήτως και το λέω με τα λόγου γνώσεως, από ιστορία μέχρι ακριβώς αυτό που είναι ενδεικτικό, να μην θέλουν να δείξουν ότι διάολε τους στείλαμε στο διάολο. Εκεί έφυγε και ο Μαλερέης, τρέχοντας. Να φοβούνται. Τι θα μας κάνουνε, αν το λέγανε? Πάθανε τίποτα που το λέγανε? Ή μας κάνανε die Τούρκοι? Λοιπόν, δεν θέλουνε. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημά μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν είναι ο Τούρκος. Το πρόβλημά μου, κατά την άποψή μου,
είναι η Ελλάδα. Είναι δυνατόν να έχεις επιτροπή του 1821 και να λέει αυτά τα οποία λένε? Η επιτροπή του 1821 είναι για να τιμήσουμε αυτούς που μας δίνουν την ευκαιρία να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι βλακεία θέλει ο καθένας στο κοντό του και το μακρύ του. Για τους, για τους αγωνιστές οι οποίοι πεθάνανε για να λέμε εμείς ό,τι λυθιότητα θέλουμε στα μίντια και στα κανάλια. Δεν εννοώ εσάς φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι δυνατόν να λειτουργούμε έτσι? Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι, είναι υπαρξιακό το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε πλέον. Είναι υπαρξιακό. Εγώ δεν λέω ούτε να γίνουμε μια κοινωνία των άκρων, ούτε τίποτα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να τα όλα, χάρη του προοδευτισμού, ενός κακώς εννοούμενου προοδευτισμού, να τα φέρνουμε στο έδαφος και να λειτουργούμε σαν να είμαστε το Λουξεμβούργο, που συνορεύουμε με το Βέλγιο και την Ολλανδία, αλλά συνορεύουμε με τρεις τουλάχιστον χώρες όπου ο εθνικισμός είναι στην κορύφωσή του και η μία εκ των τριών αυτών χωρών μας απειλεί στρατιωτικώς και απειλεί την ίδια την ύπαρξη του ελληνικού έθνους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πιο ανησυχητικό αυτή τη φορά. Έχουμε περάσει και άλλες ελληνικές κρίσεις, αλλά πάντα υπήρχε αυτό το θέμα στο δημόσιο διάλογο, υπήρχε στο κοινοβούλιο. Υπάρχουν γνωστές ιστορίες με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου που με το βυθίσατε το χώρα και όλα αυτά. Βλέπουμε ότι αυτό το θέμα είναι εκτός δημοσίου διαλόγου παντού, και στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινοβούλιο, σαν να υπάρχει μια γενική συμφωνία, δηλαδή ότι πάμε προς μια κατεύθυνση η οποία είναι μονόδρομος. Πάμε να τα βρούμε. Αυτό συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν αντιδρούμε. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω και να γνωρίζω τι συμβαίνει με τον εξωτερικό παράγοντα. Αυτό όμως ως Έλληνας πολίτης που καταλαβαίνω στο εσωτερικό είναι ότι τα έχουν βρει τα τρία μεγάλα κόμματα εξουσίας. Είναι ξεκάθαρο στα μάτια μου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το μακεδονικό κινδυνεύει να το κάνει η Νέα Δημοκρατία με το τουρκικό. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο συγκεκριμένο, εάν δεν υπάρξει αντίδραση. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει και το βλέπει. Γι' αυτό δεν αντιδράει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σαστισμένος σε αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζει, που δεν βλέπει κάποιον να μιλάει τη γλώσσα της λογικής. Οι κάνουν σαν να μην καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία, μόλις θα της δώσει αέρα και θάλασσα, το επόμενο βήμα είναι να πάρει στεριά. Σαν να μην καταλαβαίνουν τι λέει η Τουρκία, σαν να μην καταλαβαίνουν ότι ο επόμενος Ερντογάν, ενώ μετά τον κύριο Ερντογάν δεν θα είναι αιώνιος, να ζήσει 100 χρόνια ο άνθρωπος. Αλλά μετά τον κύριο Ερντογάν, η πίστα θα ξεκινήσει από εκεί που τελείωσε ο κύριος Ερντογάν. Και ο κύριος Ερντογάν την πήρε την πίστα σε γκρίζες ζώνες και την έχει φτάσει. Θέλω τη Θράκη, θέλω όλο το Ανατολικό Αιγαίο, θέλω τα νησιά και θέλω τη μισή Κρήτη, να το πω πολύ απλά. Ενώ στην Κύπρο θέλω δύο κράτη. Άλλο λοιπόν εφιολόγημα, μα με τον Ερντογάν δεν είχαμε ποτέ κρίση. Ευτυχώς τώρα κόπηκε το τελευταίο εξάμηνο, γιατί τι μπορεί να μας πει? Ή το άλλο το τρομερό ήταν, λέει, Ισλαμοδημοκράτης ο Ερντογάν. Το έχω ακούσει και αυτό, εκ του Χριστιανοδημοκράτης. Λοιπόν, όποιος είχε διαβάσει Ερντογάν ή Φετουλάχ Γκιλέν, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ιόνες Μεντίν Ερμπακάν, θα καταλάβαινε ότι αυτά είναι τρεις κατσαρές. Γι' αυτό έχουμε τεράστιο πρόβλημα να διαβάσουμε την Τουρκία ή, εν πάση περιπτώσει, διαβάζουμε ό,τι θέλουμε να πιστεύουμε για την Τουρκία. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, κατά την άποψή μου. Και επίσης, δεν ακούμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Αφήστε με εμένα. Δεν ακούνε τους ανθρώπους που γνωρίζουν για την Τουρκία και το τι γίνεται. Δηλαδή, εμένα θα κυνηγάνε ή εσάς, κύριε Καρβουνόπουλε, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο. Αυτούς που κυβερνάνε θα κυνηγάμε και θα κυνηγάει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Βλέπουν τι γίνεται με τον κύριο Πασινιάν στην Αρμενία αυτή την εποχή. Ναι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο κόσμος δεν μασάει σανό. Αυτό που έγινε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αυτό ακριβώς κινδυνεύουμε να πάθουμε. Τι έγινε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ? Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το χρόνο να κάνουμε έτσι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που ετοιμάζεστε να πείτε. Για εξηγήστε το. Λοιπόν, οι Αρμένοι, οι Ρώσοι αφήσανε τους Αρμένιους με τους Αζέρους να σφαχτούν 40 μέρες για να αλλάξει το στάτους, γιατί είχε αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, και επενέβησαν όταν η καρδιά του Καραμπάχ παρέμενε αρμένικη αλλά ήταν έτοιμη να καταρρεύσει,
Αλλά το Αζερβαϊτζάν είχε απελευθερώσει ή εν πάση περιπτώσει είχε καταλάβει, όπως το πάρει κανείς, τα 3/4 του Καραμπάχ και έτσι. Πρώτον, ο κύριος Αλίγεφ θα μπορούσε να κάνει παρέλαση νίκης, γιατί νίκησε μαζί με το τσιράκι τον κύριο Ερντογάν. Και δεύτερον, οι Αρμένοι να έχουν να μείνουν στο Αζερβαϊτζάν, να μείνουν στο Καραμπάχ, χωρίς να έχει εξαφανιστεί πλήρως και να έχουν ιτηθεί πλήρως 100%, και οι δύο μαζί να χρωστάνε στους Ρώσους. Τι σημαίνει αυτό, εάν δεν προσέξουμε, για ποιος μας λέει ότι δεν θα αφήσουν ένα τριήμερο επεισόδιο, γιατί δεν θα πάει 40 μέρες με την Ελλάδα και την Τουρκία προφανώς, ένα τριήμερο επεισόδιο γρήγορο για να αλλάξει το στάτους και να επέμβουν, αφού θα αλλάξει το στάτους, γιατί θα πούνε μας έχετε πρίξει, ας έρθει μια καινούργια ισορροπία και να τα βρούμε σε αυτή την καινούργια ισορροπία. Και τότε τι θα λένε, θεωρείτε, θα τους πετάμε γαρίφαλα εδώ πέρα σε όλους αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από το δαχτυλό τους? Θα τους πετάνε γαρίφαλα οι Έλληνες? Θεωρούν ότι θα λέμε ότι έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες λειτουργούν προς το εθνικό συμφέρον? Αυτό κατά την άποψή μου, είναι το ύψιστο παράδειγμα υψηλής διπλωματίας που έχει γίνει στο Νακονοκαραμπάχ. Δεν έχει καμία σχέση η Τουρκία. Η Τουρκία βοήθησε βέβαια με αυτά που έκανε, αλλά ο νικητής του Εκμεταλλεύεται ευκαιρίες η Τουρκία. Ναι, κάτι εντάξει. Που εμείς δεν φροντίζουμε καν να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, βέβαια, πουθενά. Δηλαδή, επικαλούμε τη δημοσιογραφική εμπειρία. Δεν μας έχουν ζητήσει οι Γάλλοι να υπογράψουμε στρατιωτική συμφωνία? Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Για ποιο λόγο θέλουμε να φτάσουμε στη φάση του Νακόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν? Εάν εμείς υπογράψουμε στρατιωτική συμμαχία με τη Γαλλία, είναι δυνατόν η Τουρκία να μας κάνει επίθεση? Για ποιο λόγο δηλαδή να ερεθίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα Ανκόρον Καραμπάχ, ενώ μπορούμε να το αποφύγουμε? Ναι, απάντηση δεν υπάρχει. Από τον περασμένο Ιούλιο αναζητούμε την απάντηση, αλλά δεν την έχουμε λάβει. Και γι' αυτό όλοι υποψιάζονται ότι προφανώς κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Είναι η μόνη λογική εξήγηση. Ωραία. Αυτό όμως το πρόβλημά μας δεν είναι τι θέλει η Γερμανία ή τι θέλει η Ουάσιγκτον ή τι θέλει η Μόσχα. Το πρόβλημά μας είναι τι θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ πέρα για την πατρίδα μας. Γιατί κανένα δεν θα πούμε προδότη. Όλοι έχουν τις απόψεις του. Είναι σεβαστό, γιατί ως διεθνολόγοι έχουμε άλλη προσέγγιση πολλές φορές των πραγμάτων. Είναι η ρεαλιστική σχολή, είναι η φιλελεύθερη, είναι εν πάση περιπτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει. Εθνικών είναι το αληθές. Και τι είναι το αληθές? Ότι έχουμε υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Δεν είναι το αληθές θα το λύσουμε στον ΟΗΕ και μέσω της καλής διάθεσης του οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό. Οι Τούρκοι καταλαβαίνουν, όπως είπε ο μεγάλος φασίστας Εμμανουέλ Μακρόν, οι Τούρκοι καταλαβαίνουν, ακροδεξιός μεγάλος, οι Τούρκοι καταλαβαίνουν μόνο από πράξεις. Δεν το είπε ούτε ο Γρίβας, ούτε ο Μάζης, ούτε ο Καρβουνόπουλος, ούτε ο Φίλης, που το λένε εν πάση περιπτώσει. Αλλά ας βάλουμε reference επιστημονικός κάποιον πολύ πιο πάνω από εμάς, τουλάχιστον στο θέμα σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εάν κάνουμε αυτή την απλή κίνηση, απλή κίνηση. Εγώ πιστεύω τον Υπουργό Εξωτερικών μου που λέει ότι το συζητάμε. Βέβαια, τι συζητάμε για μια σελίδα που πρέπει να γράψουμε για αυτό το πράγμα? 6 μήνες μάλλον είναι διδακτορικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το συζητάμε. Πότε θα το υπογράψουμε, προσέξτε. Πότε? Αφού θα γίνει. Αφού θα γίνει προσπάθεια αλλαγής της ισορροπίας. Τότε θα πάνε να το υπογράψουν. Γι' αυτό λέμε καλύτερα το προλαμβάνει. Έτσι. Παρά το καταπολεμήν. Σωστό. Και είναι μια κίνηση η οποία νομίζω ότι θα μας δώσει και την ενδιάμεση λύση, κύριε Καρβουνόπουλε. Ραφάλ σε μια εβδομάδα εδώ, αεροσκάφη, σκάφη επιφανείας ή υποβρύχια, δεν ξέρω τι θέλουν, τι θα συνεννοηθούμε, σε μια εβδομάδα εδώ, και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα μπορέσει να κάνει το σχεδιασμό του με την ησυχία του από εκεί και ύστερα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία θα ενισχυθεί χωρίς να φοβόμαστε τι θα γίνει στο εξάμηνο μέχρι να έρθουν τα Ραφάλ. Και θα μπορέσουμε, μήπως καταφέρουμε να λειτουργήσουμε σαν ένα φυσιολογικό κράτος. Εμείς να τους βοηθήσουμε τους Γάλλους. Να πούμε, να στείλουμε δυνάμεις στη Δυτική Αφρική. Ξέρω εγώ, εκεί πάλι για τα συμφέροντα της Ελλάδος είναι, γιατί χτυπάνε το εξτρεμιστικό Ισλάμ εκεί οι Γάλλοι. Γιατί να μην θέλουν να κάνουμε αυτή την. Δηλαδή, όχι μόνο να έρθουν αυτοί εδώ, να πούμε ότι να στείλουμε και εμείς εκεί. Δεν θα βοηθηθούν και οι δικές μας δυνάμεις να πάρουν κάποια εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα? Επαγγελματίες είναι οι περισσότεροι. Λοιπόν, θέλω να πω,
Υπάρχουν λύσεις, κατά την άποψή μου, πάντα, έτσι. Υπάρχουν λύσεις να κάνουμε. Σας λέω μια απλή, για να τελειώσει και το θέμα της ενδιάμεσης λύσης, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε και τα Ραφάλ και τις φρεγάτες να τις έχουμε όταν θα γίνει με την Τουρκία. Όταν θα τις χρειαστούμε, ναι, βέβαια. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Κύριε Φίλη, θα τα λέμε συχνά, έτσι κι αλλιώς η επικαιρότητα θα το επιβάλλει, όπως καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη παρουσία σας στο Μιλιτέρ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ετοιμάτε σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.